υπάρχει μια γενική ερώτηση στο θέμα ότι ο εβραϊσμός φαίνεται να είναι αρκετά μνησίκακος και καλά δήθεν με τους εχθρούς του. Κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα, μας ρωτάνε, μα ο εβραϊσμός ρίχνει κατάρες, οι ραβίνοι ρίχνουν κατάρες στους εχθρούς τους. Μα μόνο ο Θεός μπορεί να ρίξει κατάρες, όχι οι άνθρωποι. Ελάτε όμως προς τον εβραϊσμό, στη διαφορά από άλλες θρησκείες, τα πράγματα όλα είναι το κάθε πράγμα στο μέρος του. Δηλαδή το κάθε πράγμα έχει το ακριβές μέρος που πρέπει να γίνει. Και όπως υπάρχει μέρος για ευλογίες, υπάρχει και μέρος για κατάρες. Για όσους δεν ξέρουν εβραϊσμό, απλά να τους ενημερώσουμε ότι στην εβραϊκή πρωτοχρονιά, το πρώτο βράδυ το γιορταστικό της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, όπως και το δεύτερο, γίνεται ένα ειδικό γιορταστικό δείπνο στα εβραϊκά σπίτια, στα οποία διαβάζονται ευλογίες. Αυτές οι ευλογίες βασικά πρόκειται για κατάρες εναντίον των εχθρών του εβραϊκού λαού, τις οποίες έχουμε αναφέρει και σε άλλο βίντεο. Ναι, ο εβραϊκός λαός δεν ξεχνάει ποιοι είναι οι φίλοι του και δεν ξεχνάει ποιοι είναι οι εχθροί του. Δεν συγχωρεί τους εχθρούς. Δεν τους συγχωρεί εύκολα, εκτός και αν αυτοί μετανοήσουν. Άρα μετανοήσουν κάτι διαφορετικό. Αλλά όσο δεν μετανοήσουν, δεν υπάρχει συγχώρεση. Για να φανούμε και καλά, καλή στα μάτια πιανών κάποιων υποκριτών. Το θέμα λοιπόν της κατάρας υπάρχει και ανάμεσα στον εβραϊκό λαό. Ο εβραϊκός λαός καλείται, όχι μόνο δικαιολογείται ή μπορεί, αλλά υποχρεούται να καταργέται τους άδικους και ιδιαίτερα τους εχθρούς του. Πού το βλέπουμε αυτό? Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών, που βρίσκεται στην εβραϊκή βίβλο, το βιβλίο των Μισλέ, του βασιλιά Σολομώντα. Εκεί, στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 7, μας λέει τα εξής. Ζέχαρ τσαντίκ λιβραχά, η μνήμη λέει του δίκαιου πρέπει να είναι για ευλογία, βεσέμ ρεσαΐμ γυρκάβ, και το όνομα λέει του αντολαδίκων πρέπει να σαπίσει. Έτσι πάνω σε αυτό μας εξηγούν οι διάφοροι ραβίνοι. Πρώτα απ' όλα έρχεται ο μεγάλος ραβίνος του μεσαίων, ο ραμπί Γιονά, ο ραβίνος Γιονά από τον Κυρώτη, από την Γρανάδα, και μας λέει το εξής στο μεγάλο βιβλίο Σαρέι Τσουβά στο κεφάλαιο 3. Ήμ κβάρ μας κυρίμ ετσεμός εν αρασά, άλλε ήδη αναφέρεται το όνομα του αδίκου, γιες λέει ασκήρε την κλουτό, πρέπει λέει να υπερθυμίσουμε πράγματα εναντίον του. Και ντέι σε τηγέ λότα τμίτσου σλιλίτ, προκειμένου να του δώσουμε αρνητική χρειά, βαρασίμ λόγιλ μετούμε μάσαβ, και έτσι οι άνθρωποι μην μάθουν τις κακές του πράξεις. Και έτσι λέει η μνήμη, λέει ο χλεβασμός της μνήμης των αδίκων είναι υποχρεωτικός, χοβά, ακόμα και των πεθαμένων. Συνεχίζουμε στο μεγάλο Μιντράς, στο Μπερεσίτ Ράμπα. Εκεί μας λένε οι μεγάλοι μας ραβίνοι, Χαζάλ, χαχαμένου τσιχρονάμι βραχά. Είπε λέει ο ραβίνος Γιτσχάκ, αμάρα μη Γιτσχάκ. Κόλ μισού μας κύριε τσαντίκ βεϊνό με βαρχό. Όποιος λέει αναφέρει το όνομα ενός δίκαιου και δεν τον ευλογεί, ο Βέρ Μπάσε κάνει μια μεγάλη κάνει αμαρτία. Μάται είμα, ποιος είναι ο λόγος? Ζέχαρ τσαντίκ λιβραχά. Όπως είπαμε, η μνήμη του δίκαιου είναι για ευλογία, που αναφέρεται στο βιβλίο του Μισλέ, των Παροιμιών. Βεγόμισεου μας κύριε τανασά, βεινό με καλελό, και όποιος λέει αναφέρεται το όνομα του άδικου, του αμαρτωλού, του κακού, του εχθρού, και δεν τον καταργέται, ο Βερμπάσε, και αυτός κάνει επίσης αμαρτία. Μάται είμα, ποιος ο λόγος? Βεσέβρεσα η Μυρκάβ. Όπως είπα, γράφεται στο βιβλίο των Παροιμιών, το Μισλέ, και το όνομα των αδίκων θα σαπίσει. Έρχεται μετά ο Ραμπί Μπεράχια, Ραμπί Χέλμπο, στο όνομα του Ραμπί Σμουέλ, Μπαρ Ναχμάν, του γιου του Ναχμάν και του Ραμπί Γιονατάν. Και μας λένε, Γεσχοβά λε καλέλε τσεμπός ελα ρασά. Υπάρχει υποχρέωση κάποιος Εβραίος να καταργέται το όνομα του αδίκου. Και σε μεφαρσεμίμ αλτβαρίμ,
Όταν λέει αναφέρονται πράγματα που έχει κάνει ο άδικος, σε καρού, λέει αχαρμωτό. Και όλα αυτά ακόμα και μετά το θάνατό του. Και έρχεται και ο μεγάλος αβίος Ραβ στο Μιντράς του Αστέρ Ράμπα και μας λέει το εξής. Αρού Ραμπάν με αρού Ρίμπα Ραβ. Καταλαβαίνω ο Αμπάν από τη ιστορία του Πουρί και καταλαβαίνει η γη του. Και αυτό μάλιστα στο τέλος του διαβάσματος του βιβλίου της Εστέρ κατά τη γιορτή του Πουρίμ, που το βιβλίο της Εστέρ και αυτό μέσα στην Εβραϊκή Βίβλο, την Μεγκυλά της Εστέρ, υπάρχει το έθιμο στις εβραϊκές κοινότητες όταν τελειώνει η Μεγκυλά της Εστέρ, όλος ο εβραϊκός λαός που βρίσκεται εκεί, οι πιστοί Εβραίοι να λένε Αρούν Αμάν, Αρουρίμ Κολαρέ Σαΐμ. Καταλαβαίνω σου Αμάν και καταλαβαίνει όλοι οι άδικοι. Όλοι οι άδικοι. Δεν ρίχνει ο Εβραϊσμός κατάρρευση στους εχθρούς του, δεν ρίχνουν οι πιστοί Εβραίοι κατάρρευση στους εχθρούς τους. Φυσικά και ρίχνουν. Φυσικά. Όπως οι εχθροί μας θέλουν το θάνατό μας και θέλουν να μας δουν νεκρούς, εμείς δεν πρόκειται να έρθουμε να τους πούμε τι καλοί που είσαστε, σας λυπόμαστε, σας αγαπάμε ή γιατί μας μισείτε. Όχι. Τους μισούμε όπως μας μισούν. Αν αλλάξουν, αν αποδείξουν κάτι το διαφορετικό, κάνουν αληθινή μετάνοια προς τον εβραϊκό λαό, καλοδεχούμενοι και δεν έχουμε κανένα προσωπικό μίσος. Αλλά εθνικό μίσος φυσικά και έχουμε. Γιατί όποιος μισεί τον εβραϊκό λαό, μισεί τον ίδιο τον Θεό. Η Τωρά το λέει αυτό, δεν το λέμε εμείς. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Ο εβραϊκός λαός δεν ξεχνά και δεν συγχωρά τους εχθρούς του, εκτός και αν αυτοί μεταρρωήσουν. Και όχι μόνο μπορεί να καταργείται τον εχθρό του, αλλά είναι υποχρεωμένος να καταργείται τον εχθρό του. Όπως λέμε στα εβραϊκά, η Μπαχ Σεμάμ, καταλαμβαίνω το όνομά τους, Βεζιχράμ και η μνήμη τους, του κάθε εχθρού του εβραϊκού λαού, από όπου και αν αυτός προέρχεται, εκτός και αν μετανοήσει.